y προτεραιότητα. Παρακαλώ κύριε, έχουμε πει σε άλλο θέμα. Σας παρακαλώ ηρεμήστε. Στις δράσεις και στα μέτρα που λαμβάνει κάθε δημοτική αρχή είναι το περιβάλλον, πρέπει να είναι το περιβάλλον και με αυτή την έννοια αναφερόμαστε στην ορτολογική διαχείριση των υδάτινων χώρων, στην ορτολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, στο σεβασμό των περιαστικών δασών, στη χωροταξία και στην εξοικονόμηση της ενέργειας. Είναι δράσεις που μπορεί κάποιους να ξενίζουν, από την άλλη όμως είναι υποχρέωση που απορρέει και από τις καταστατικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την χρηματοδότηση έργων που το Ευρωπαϊκό Ταμείο έχει προχωρήσει και υλοποιεί με χώρους δικούς του και βέβαια είναι υποχρέωση που απορρέει από το νομικό πλαίσιο που διέπειτα της αυτοδιοίκησης. Υπάρχει δηλαδή μία δέσμευση νομική για τις δημοτικές αρχές, μία δέσμευση αν θέλετε ηθική, μία δέσμευση περιβαλλοντική και μία αναγκαιότητα κοινωνική. Σε αυτές τις αναγκαιότητες, σε αυτές τις πραγματικότητες καλείται να αποφασίσει και να απαντήσει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα μου επιτρέψετε εντάξει να κάνω μία αναδρομή στο παρελθόν, στο τι έχει γίνει και στο τι γίνεται σήμερα καταλήγοντας στο ποια είναι η υποχρέωση του Δήμου και το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Το 1996, αν δεν απατώμε, και επί αντιδημαρχίας του Νίκου του Τσιλίμη με δήμαρχο τον Γιώργη τον Βαρκάρη, είχε προχωρήσει, είχε ολοκληρωθεί και είχε κατατεθεί τότε στο ΠΕΧΟΔΕ μία έρευνα, μία μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του μέτρου της ανακύκλωσης, των προγραμμάτων ανακύκλωσης στο Δήμο της Χίου. Αυτή μάλιστα η μελέτη από τις πληροφορίες που έχω συλλέξει και πρέπει να τη δούμε, μπορεί να αποτελέσει μία βάση συζήτησης και επικαιροποίησης προκειμένου να προχωρήσουμε σε πιο συγκεκριμένα και πιο συγκροτημένα στάδια. Μάλιστα τότε επί Υπουργείας του Υπουργού Λαλιώτη είχαν δοθεί, είχε εγκριθεί πιο σωστά, αλλά δεν είχε αποδοθεί στο Δήμο της Χίου ένα κονδύλι της τάξης των 40 εκατομμυρίων τότε δραχμών, που όμως, όπως είπα, δεν αποδόθηκε και έτσι αυτές οι όποιες δράσεις δεν προχώρησαν. Κάνω αυτήν την αναφορά στο παρελθόν για να δείξω ότι ενώ κάποια εποχή, όταν αν θέλετε και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ψαχνόταν τέτοιες δράσεις, τέτοια μέτρα και προχωρούσαν άλλες δημοτικές αρχές στην υλοποίηση έργων όπως αυτού της ανακύκλωσης, και στοιχείο είχε ξεκινήσει κάτι ανάλογο. Μπορούμε να αναζητήσουμε ευθύνες γιατί δεν ολοκληρώθηκε, μπορούμε να αναζητήσουμε και να αναρωτηθούμε γιατί δεν προχώρησε κάτι, αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί υπήρξε αυτό το κενό από το 1996 μέχρι το 2009. Και ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα γίνονται βήματα, ενώ στην Ευρώπη γίνονται άλματα, εμείς εδώ στη Χίο, επιτρέψτε μου την έκφραση, κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Έχω επαφή με τη νέα γενιά, εργάζομαι στα σχολεία, μπορώ να γνωρίζω τις ευαισθησίες των παιδιών και δυστυχώς οι ευαισθησίες αυτές δεν συμβαδίζουν με τις πρακτικές την ονομάσει την εφαρμογή, αλλά να προχωρήσει ουσιαστικά την ανακύκλωση. Τι θα κάνει δηλαδή παραπάνω ο Δήμος της Χίου, αν αντί για 8 κάδους χρειάζεται 108 κάδους και τους βάλει και κάνει ανακύκλωση. Αυτό που κάνει ο κύριος Αναγνώστου τώρα. Θα μαζεύει, λέει, το υλικό και θα το στέλνει με κοντέινερ στην Αθήνα. Κάντε το, κύριε Αναγνώστου, γιατί φάνηκα σκληρός, νομίζετε, όταν έκανα
κριτική λέγοντα. Μα ακριβώς, σας είπα και στεναχωρηθήκατε. Κάνετε μισές δουλειές. Ε, τώρα θέλετε να εντυπωσιάσετε τον κόσμο και να βγείτε να πείτε ότι ξεκινάμε πιλωτικά την ανακύκλωση. Αυτό σας ενδιαφέρει να ακουστεί. Ξεκινήστε την ουσιαστικά. Αυτό σας λέμε. 2-3 χρόνια. Και αυτόν τον εξοπλισμό στη συνέχεια που θα έχουμε, ας φροντίσουμε να περάσει στο φως. Και, η πρόταση λοιπόν η δικιά μας είναι. Να την ακούσουμε. Και, η πρόταση η δικιά μας είναι σήμερα να πάρουμε απόφαση σε 6 σημεία τουλάχιστον που νομίζω όρημα που μπορούμε να πάρουμε. Το πρώτο, θεωρούμε την ανακύκλωση ότι είναι μια κοινωνική και πραγματική ανάγκη και προχωράμε στη σύσταση και λειτουργία και στελέχωση γραφείου ανακύκλωση στο Δήμο της Χίου. Το θεωρούμε πολύ βασικό και αδιαπραγμάτευτο. Το δεύτερο είναι να ζητήσουμε από τον Διανό να προχωρήσει άμεσα και χωρίς άλλη καθυστέρηση στην εκπώνηση μελέτης χωροθέτησης του σταθμού μεταφόρτωσης στην Νότια Χίο. Το τρίτο, επειδή ακούγονται και τέτοια σενάρια, να δηλώσουμε ότι ως Δημοτικό Συμβούλιο, ως συλλογικό όργανο, δεν... έχετε κάνει στην Νότια Χίο που είπατε, αυτό να απαλληφθεί από την πρόταση. Ποιο είναι το δεύτερο? Σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Σύμφωνα. Πολύ σωστή η υπόθεση. Αλλά επειδή είναι σίγουρο ότι η χωροθέτηση θα είναι στην Νότια Χίο και δεν θα είναι στο Δήμο Μυρούπολης, να το φέρουμε στο Δήμο Μυρούπολης να σας δούμε. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν, στην Νότια Χίο θα είναι. Δηλώνει λοιπόν τρίτο το Δημοτικό Συμβούλιο της Χίου ότι δεν θα επιτρέψει τη διάθεση απορριμμάτων στον υποκατασκευή ΧΙΤΑ μετά την παράδοσή του, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των αντίστοιχων σταθμών μεταφόρτωσης. Και αναφερόμαστε στους τρεις που αφορούν τη δεύτερη διαχειριστική ενότητα. Το τέταρτο, το Δημοτικό Συμβούλιο συντάσσει μνημόνιο για την εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως προβλέπεται από το Περιφερειακό Σχέδιο Σχεδιασμό Στερεών Αποβλήτων Βορείου Αιγαίου για τον νομό της Χίου, το οποίο προωθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διανό, στην ΤΕΡΦ του Νομού Χίου και στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, καθώς και σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Το πέμπτο, γίνεται σαφές ότι στρατηγικός στόχος του Δήμου της Χίου είναι η λειτουργία ΧΙΤΗ στη Νότια Χίο, με την εφαρμογή προγράμματος διαλογής στην πηγή, προώθηση των ανακυκλώσιμων υλικών σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα, τη συλλογή βιοαποδομήσιμων υλικών και την επεξεργασία τους σε ειδική μονάδα κομποστοποίησης και την τελική διάθεση των υπολοιμμάτων στο χώρο ταφής. Και το τελευταίο είναι ότι επιφορτίζει τον νεοσύστατο φορέα Διανό με την ευθύνη λειτουργίας ΧΙΤΗ στην Νότια Χίο σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία αλλά και τις προβλέψεις του περιφερειακού σχεδιασμού όπως αυτός επικαιροποιήθηκε με την απόφαση του 2006 της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου. Παρέχοντάς το, αυτό θέλω να πω, ως Δήμος Χίου του Διανό, κάθε δυνατή.